Το Ανάδειξέ το Κοινωνία φιλοξενείται στο Ίδρυμα Κόκορη στη Λιφάδα. Είναι κοντά του ο Πανασολογιώτατος Πάτερ Νικόδημος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας και ήρθαμε κι εμείς εδώ να μας φιλοξενήσετε και να μιλήσουμε λίγο εισαγωγικά για την έννοια της ποιότητας ζωής. Είναι σημαντική για όλους τους ανθρώπους, όμως ο καθένας την ορίζει διαφορετικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, του οποίου ο ορισμός θεωρείται πληρέστερος, η ποιότητα ζωής ορίζεται ως η αντίληψη του ατόμου σχετικά με την κατάσταση της ζωής του μέσα στο πολιτιστικό και αξιακό σύστημα στο οποίο ζει και σε σχέση πάντα με τους στόχους, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες του. Η έννοια της ποιότητας ζωής είναι ευρεία και επηρεάζεται από τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, τον βαθμό ανεξαρτησίας του, τις κοινωνικές του σχέσεις, τις προσωπικές του πεποιθήσεις και τη σχέση με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του περιβάλλοντός του. Σύμφωνα με το κίνημα αναπηρίας που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ και έχει μακρόχρονη ιστορία, δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες σε αναπηρία, αλλά άνθρωποι που στερούνται των υποδομών και των ευκαιριών αυτών που θα τους επέτρεπαν να ζουν μια ζωή με ποιότητα, προσδοκίες και αξιώσεις. Ένας τέτοιος φορέας που, όπως θα δούμε, προωθεί την ποιότητα ζωής είναι και το Ίδρυμα Κόκορη. Πατέρα Νικόδημε, είστε ο διευθυντής του Ιδρύματος αυτού. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την αφορμή της ίδρυσής του και την ονοματοδοσία του. Βεβαίως. Πολύ καλά έχουν τεθεί οι όροι και οι ορισμοί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και εμείς καλούμαστε να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις διατάξεις. Λοιπόν, πραγματικά βρίσκεστε σε ένα χώρο ο οποίος προάγει την ποιότητα ζωής στα άτομα με αναπηρίες και ειδικότερα στα άτομα τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση. Τώρα, πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε το 2001 με αφορμή την Μαρία Κόκορη, την οποία μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας. Πλησίασε τότε το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και του έθεσε τον προβληματισμό της σχετικά με το τι θα πράξει με το παιδί της το οποίο έπασχε από σύνδρομο Down. Τότε λοιπόν του είπε ότι «Μακαριότατε, εγώ έχω ένα κτήμα στην Άνω Γλυφάδα, έχω κάποια χρήματα, θέλω να φτιάξουμε ένα σπιτικό για αυτά τα παιδιά, είμαστε και άλλες οικογένειες και άλλες μητέρες οι οποίοι είμαστε μόνες μας και θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δράση». Τότε λοιπόν ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με ευαισθησία σε αυτά τα παιδιά αγκάλιασε αυτή την επιθυμία και προσπάθεια και σκέψη της Μαρίας της Κόκορη. Ξεκίνησαν λοιπόν, ανοικοδόμησαν αυτό το κτίριο που βλέπετε σήμερα, όχι σε αυτή τη μορφή. Εξελίχθηκε και ανακαινίστηκε έτσι όπως το βλέπετε σήμερα, ένα πανέμορφο κτίριο, ένα πανέμορφο σπίτι. Και φιλοξενεί σήμερα 25 κορίτσια μαζί με τα εξωτερικά αυτά τα οποία έρχονται για το ημερήσιο σχολείο. Να συζητήσουμε λοιπόν για το Ίδρυμα, το οποίο είναι ένα σημαντικό παράδειγμα καλής συνεργασίας μεταξύ της Εκκλησίας και ιδιωτικών φορέων. Να μιλήσουμε λοιπόν για τους φορείς και τα άτομα που στηρίζουν το έργο σας και βοηθούν στη βελτίωση των υποδομών του Ιδρύματος. Θα πρέπει να σας πω ότι το Ίδρυμα Μαρία Κόκορη είναι Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υποπτεύεται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έχει διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, τώρα ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος ο Δεύτερος, ο οποίος έχει και αυτός πολύ ευαισθησία με αυτά τα παιδιά και συχνά πυκνά βρίσκεται μαζί τους, πέρα από τη δημοσιότητα και τις φωτογραφικές κάμερες, προκειμένου να συμφάγει μαζί με αυτά τα παιδιά, να τους πει μια καλημέρα, να καθίσει μαζί τους, να χαρεί μαζί τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, και για τα παιδιά και για τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Λοιπόν, ο σύνδεσμός μας λοιπόν είναι ως, θα λέγαμε, του παιδιού με τη μάνα, το Ίδρυμα Κόκορη με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Εκκλησία. Ποιες είναι οι υποδομές και οι δράσεις που παρέχονται στους ενοίκους του Ιδρύματος και πώς συμβάλλουν αυτές στη βελτίωση της ποιότητας ζωής που έχουν? Λοιπόν, εκείνο το οποίο εμείς κάνουμε αυτά τα 11 χρόνια πλέον της ζωής μας εδώ, γιατί ξεκινήσαμε το 2007, είναι να αναπτύσσουμε τις δραστηριότητες πέρα από αυτό το οποίο προείπατε, που μας επιτάσσει ο νόμος, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι κοινωνικές οδηγίες ή και η ελληνική νομοθεσία, και να προσπαθούμε να έχουμε τέτοιες δραστηριότητες ώστε να είμαστε μπροστά από την εποχή μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και τι σημαίνει αυτό?
Είμαστε οι πρώτοι που εντάξαμε στα προγράμματα εκπαίδευσης τις διαδραστικές εικόνες, διαδραστικούς υπολογιστές και πίνακες. Είμαστε οι πρώτοι που σχεδιάσαμε νέες τεχνολογίες για αυτά τα παιδιά, βλέποντας κάθε φορά το τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ένα παιδί. Τι είναι αυτό το οποίο είναι εξατομικευμένο στην νοητική κατάσταση του κάθε παιδιού μας, του κάθε κοριτσιού μας, ώστε να μπορεί αυτό να εφαρμόζεται πλήρως σε αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή, κάθε ένα κορίτσι έχει το δικό του πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αναπτύξει, μπορεί να προχωρήσει και μπορεί να το βοηθήσει ώστε να αναπτύξει δεξιότητες και να αναπτύξει αυτό το οποίο έχει στο μυαλωδάκι του και αυτό το οποίο μπορεί να κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό για μας. Και είναι αυτό το οποίο και εμείς μεταλαμπαδεύουμε σε άλλες δομές, σε άλλα ιδρύματα, τα οποία έχουν δημιουργήσει πλέον οικογένειες ή σύλλογοι ή φίλοι αυτών των παιδιών και έρχονται εδώ και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι αυτό το οποίο έχουμε εμείς, αν το κρατήσουμε και τον εαυτό μας, απλά θα ωφελήσει μόνο εμάς. Τώρα ωφελεί και πολλές άλλες δομές και στην Αθήνα και στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ποιες άλλες δομές είναι που έχετε? Αναπτύσσουμε τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως λέγονται εδώ και μερικά χρόνια πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αναπτύξαμε λοιπόν δύο ακόμα στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης διαμερίσματα στο Μαρούσι, Νέα Φιλοθέη λέγεται πλέον η περιοχή εκεί. Είναι 8 αυτόνομα διαμερίσματα που φιλοξενούνται εκεί πλέον αγόρια και κορίτσια. Λειτουργεί από το 2016. Έχει ανακοινιστεί ένα κτίριο πάρα πολύ όμορφο και σας καλούμε και εκεί να έρθετε να το δείτε. Ναι. Λοιπόν, ήδη έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες μία μονοκατοικία στη Ραφίνα της Αττικής που θα φιλοξενήσει εκεί πάλι 2-3 ενίκους. Θα είναι και αυτό ένα αυτόνομο σπίτι. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε πραγματικά να κάνουμε, να ζουν τα παιδιά μας αυτόνομα και υποστηριζόμενα βεβαίως από τους υπαλλήλους μας και από το διεπιστημονική ομάδα και το προσωπικό, το οποίο έχει την ικανότητα και το γνωστικό αντικείμενο να το κάνει αυτό. Και με τη βοήθεια του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας παρηχωρήθηκε ένα μεγάλο κτίριο στο Βαρνάβα της Αττικής, γύρω στα περίπου 600-700 τετραγωνικά μέτρα, ένα νέο κτίριο, πάρα πολύ όμορφο, στο οποίο τώρα ήδη έχουμε πάρει τις άδειες από λειτουργικής απόψεως, προχωρούμε σε κάποιες μικροεργασίες, ώστε να είμαστε κατ' ονόμων εντάξει και ελπίζουμε περί το Φεβρουάριο να μπορούμε να βάλουμε εκεί τα πρώτα μας αγόρια και κορίτσια πλέον να ενοικήσουν και να είναι το σπίτι τους. Πολύ ωραία. Μέσα από τις δράσεις σας και τη συνεργασία σας με τους συγγενείς και οικείους των ενίκων του Ιδρύματος, σας έχουν αναφερθεί κάποιες θετικές αλλαγές στην αντίληψη των καταστάσεων και στον τρόπο χειρισμού αυτών, στην πορεία της καθημερινότητας των συγγενών, αλλά και τη σχέση τους με τους ενίκους, όπως διαμορφώνεται λόγω της διαμονής τους στο Ίδρυμα? Είναι συγκινητικό να αντιλαμβάνεται κανείς εν πρώτης τις αλλαγές του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς των παιδιών των οποίων έχουμε εδώ. Και είναι και συγκινητικό βεβαίως να όλο αυτό να πιστοποιείται και από τα άτομα που έχουν οικογενειακό περιβάλλον, είτε αυτό λέγεται γονέας, είτε λέγεται αδελφός ή αδελφή. Άρα έχουμε και περιπτώσεις ενίκων του Ιδρύματος που για κάποιο χρονικό διάστημα ανεξαρτητοποιήθηκαν και εφάρμοσαν και κάποιο μέρος των γνώσεων που αποκόμισαν από το Ίδρυμα. Βεβαίως, έχουμε κάποια κορίτσια από τις ενίκους μας, οι οποίες τελειώνοντας τον κύκλο της εκπαίδευσής τους εδώ και έχοντας οικογενειακό περιβάλλον, τολμήσαμε να τα επανεντάξουμε στην οικογένειά τους προκειμένου εκεί να συνεχίσουν το υπόλοιπο της ζωής τους, διότι υπήρχε και υπάρχει οικογενειακό πλαίσιο και σαν την οικογένεια πραγματικά δεν είναι κανένα από τα καλύτερα ιδρύματα του κόσμου. Έχουμε εμπειρίες των ενίκων του Ιδρύματος που σας έχουν κάνει εντύπωση, που σας έχουν χαροποιήσει ή άλλες φορές σας έχουν ανησυχήσει? Ξέρετε, με ρωτάνε πολύ αν με κουράζει όλο αυτό, όλη αυτή η διακονία μου εδώ στο Ίδρυμα, εδώ και 10 χρόνια πλέον. Είναι κουραστικό γιατί η διοίκηση πραγματικά και η μέρημνα και η αγωνία για τα προς το ΖΙΝ αλλά και για το ΖΙΝ των παιδιών αυτών είναι φοβερός κόπος.
Εκείνο που με ξεκουράζει είναι το χαμόγελο και η αγκαλιά αυτών των κοριτσιών και των αγοριών μας. Να είστε καλά, Παναστολογιώτατε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Καλή δύναμη. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Εγώ και σας όλα ευχαριστώ, τα καλά εγώ για τα σας ευχαριστώ και καλή δύναμη για το έργο σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και μακάρι ο κόσμος να ευαισθητοποιείται από αυτές τις εκπομπές τις οποίες κάνετε. Και εκείνο που θέλω και επιθυμώ είναι αυτό που σας είπα στο μέσον της κουβέντας μας, είναι να έρχονται, να επισκέφτονται όχι μόνο το δικό μας ίδρυμα, αλλά και άλλα ιδρύματα, διότι έχουμε ανάγκη την παρουσία έστω και για ένα καφέ, να πιούμε ένα καφέ, να δούνε το έργο μας και να μας χτυπήσουν απλά στην πλάτη και μας πούνε «Έχετε κουράγιο, εμείς είμαστε δίπλα σας». Αυτό. Ωραία. Και εμείς είμαστε δίπλα σας. Είστε καλά. Να είστε καλά. Πάρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νεότερες εξελίξεις στην νόσο του Σακχαρώδη Διαβήτη θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας συζήτηση και μάλιστα με βάση τις ανακοινώσεις των πρόσφατων διεθνών συνεδρίων. Στη συζήτηση λοιπόν που θα έχουμε με τον ειδικό παθολόγο διευθυντή των MEDDOC, κύριο Ευάγγελο Φουστέρη. Γεια σας και πάλι. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για το διαβήτη, γιατί ο διαβήτης δεν ολοκληρώνεται σε μια συζήτηση. Ακριβώς και αυτό. Έχει και πολλές εξελίξεις πάντοτε. Και είναι θετικό το ότι έχει εξελίξεις και ότι μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και ενθαρρυντικά πράγματα για τη διαχείρισή του, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όντως, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ τις γνώσεις μας πάνω στο σακχαρώδη διαβήτη. Έχουμε εντρυφήσει πιο βαθιά μέσα στην νόσο. Έχουμε ανακαλύψει νέα παθοφυσιολογικά μονοπάτια, από τα οποία νέα παθοφυσιολογικά μονοπάτια έχουμε ανακαλύψει και νέες φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Και έχουν ανακοινωθεί λοιπόν τα τελευταία χρόνια τόσες πολλές μεγάλες και σπουδαίες μελέτες που αλλάξανε πάρα πολύ το πώς αντιμετωπίζουμε το διαβήτη και πώς πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε την ολιστική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη. Πάνω λοιπόν σε αυτήν ακριβώς τη σκέψη, στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε στο Βερολίνο της Ευρωπαϊκής Διαβητολογικής Εταιρείας, ανακοινώθηκαν οι κοινές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη μεταξύ Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Διαβητολογικής Εταιρείας. Αυτό είναι νέο από μόνο του. Βεβαίως. Είναι κοινές οδηγίες που βάζουν για πρώτη φορά στο επίκεντρο της παρακολούθησης και της ρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτη τον ίδιο τον ασθενή, σε συνάφεια και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μιλάμε δηλαδή για μια νέα προσέγγιση στο σακχαρώδη διαβήτη, όπως αυτή η νέα προσέγγιση αφορά και όλα τα χρόνια νοσήματα. Στα αγγλικά το λέμε patient-centric medicine, ασθενοκεντρική ιατρική, ασθενοκεντρική προσέγγιση των χρονίων νοσημάτων, στο επίκεντρο ο ασθενής, οι προτιμήσεις του και οι ανάγκες του και γύρω-γύρω όλη η ομάδα της παροχής υγείας με γνώμονα πώς θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ασθενή. Να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά στα αυτιά τα δικά μας που δεν είμαστε γιατροί, είναι λιγάκι αυτονόητο. Δηλαδή, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προσέγγιση, η ασθενοκεντρική. Είχε ξεφύγει, το ευχάριστο είναι ότι επανήλθε. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό το νέο μοντέλο είναι ο τρόπος της σύγχρονης ιατρικής αντιμετώπισης, όπου λαμβάνουμε υπόψη το προφίλ του ασθενή που έχουμε, απλά χαρακτηριστικά όπως αφορά την ηλικία του, τον τρόπο που μένει, το κοινωνικο-οικονομικό στάτους, τις προτιμήσεις του, το σωματικό του βάρος, όσον αφορά το σακχαρώδη διαβήτη για παράδειγμα, ακόμα και θρησκευτικές πεπιθήσεις ή άλλες πεπιθήσεις, ή την που θα επηρεάσουν τη διατροφή, έτσι. Φυσικά. Ή τη διάθεσή του να συνεργαστεί ή όχι μαζί σου για να αντιμετωπίσουμε την νόσο, την όποια νόσο, εν προκειμένου το σακχαρώδη διαβήτη. Μιλάμε δηλαδή για ένα νέο μοντέλο το οποίο έχει σκοπό την θεραπευτική συμμαχία. Είμαστε σύμμαχοι, ο ασθενής και ο θεραπευτής του, σύμμαχοι στο να αντιμετωπίσουμε το σακχαρώδη διαβήτη, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να έχουμε λιγότερες επιπλοκές, καλύτερη ποιότητα ζωής και φυσικά καλύτερη ανταπόκριση στην προτινόμενη θεραπεία. Θεραπεία, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευση του ασθενή είναι αγώνας ζωής για το συγκεκριμένο νόσο. Δεν είναι μηχανική δηλαδή. Και η συμμόρφωσή του, ακόμα και αν όντως συμμορφώνεται να πάρει τη θεραπεία, ο τρόπος που θα την πάρει, οι προσαρμογές, είναι ολόκληρο σχολείο. Οι διεθνείς οδηγίες για το σακχαρώδη διαβήτη δίνουν και έμφαση όμως στην πρόληψη των καρδιαγγειακών
συμβαμάτων. Έτσι δεν είναι? Ναι, και αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη καινούργια πρόταση που βρήκαμε από αυτό το consensus μεταξύ ADA και ESD, μεταξύ των ευρωπαϊκών και αμερικανικών διαβητολογικών εταιριών δηλαδή, δεδομένου ότι έχουμε όλες αυτές τις καινούργιες μελέτες των νέων φαρμάκων που κυκλοφορούν, που αλλάξαν πάρα πολύ το τοπίο και το πώς θα αντιμετωπίσουμε το σαχαρόιδη διαβήτη. Έτσι λοιπόν, σε ασθενείς πλέον που έχουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, αυτό εννοείται δηλαδή ασθενείς που έχουν περάσει ήδη κάποιο έμφραγμα ή κάποιο εγκεφαλικό ή που έχουν βουλωμένες καροτίδες ή βουλωμένα αγγεία στα κάτω άκρα, αυτοί οι ασθενείς είναι πολύ υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν ένα δεύτερο σύμβαμα. Αυτούς λοιπόν τους ασθενείς θέλουμε να τους προστατέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να μην εμφανίσουν αυτό το δεύτερο σύμβαμα. Άρα να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, ασφαλής και μακριά από άλλες επιπλοκές. Κάποια λοιπόν από τα φάρμακα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά μέσω μελετών έχουν δείξει αυτό το επιπρόσθετο όφελος. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτές τις μελέτες υπόψη, αυτές οι δύο πολύ μεγάλες εταιρείες, αρχιοθετήσαν κάπως τα φάρμακα, τα βαθμονομήσανε με προτεραιότητες, ούτως ώστε όταν έχουμε ασθενείς τέτοιου πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, να προτιμάμε καλύτερα από αυτά τα φάρμακα να βάζουμε στον ασθενή, ούτως ώστε ο ασθενής να επωφεληθεί τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, τη μείωση του κινδύνου να πάθεις έμφραγμα εγκεφαλικό ή τη μείωση να πεθάνεις από έμφραγμα εγκεφαλικό. Είναι σημαντικό, και επειδή σας παρακολουθούμε και κάθε φορά που έρχεστε από συνέδριο έχετε να μας πείτε νεότερα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά που είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο σε προηγούμενο, νομίζω, παγκόσμιο συνέδριο ήταν, και μας είχατε αναφέρει τα αποτελέσματα μελέτης που έδειχναν τη μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου, μας είχατε πει πόσο σημαντικό είναι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχεται και νέο συμπέρασμα βάσει αυτού, χρόνο με το χρόνο, και εσείς είστε πιο εκπαιδευμένοι για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε και να βοηθήσετε τον ασθενή. Ο ασθενής αντίστοιχα εκπαιδεύεται, δηλαδή μαθαίνει πώς θα χρησιμοποιεί την ινσουλίνη του καλύτερα, τη διατροφή του, πώς θα τα προσαρμόζει αυτά μεταξύ τους, γιατί το ένα είναι εξαρτώμενο από το άλλο και τον τρόπο ζωής του. Είναι πρόθυμοι οι ασθενείς? Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και μάλιστα πάλι σε αυτό το consensus που ανακοινώθηκε πρόσφατα ADA-ESD, από τα πρώτες παραγράφους που αναφέρεται μέσα είναι αυτό. Η σωστή εκπαίδευση του ασθενή στο σπίτι για το πώς να διαχειρίζεται και να ζει ομαλά μαζί με το διαβήτη του, και πώς αυτό πρέπει να είναι και συνεχιζόμενο. Όχι άπαξ, αλλά συνεχώς και σε κάθε επίσκεψη στο ιατρείο και σε κάθε επίσκεψη στο διαβητολογικό κέντρο να γίνεται όλη από αυτή η αντιμετώπιση από την ομάδα διαβήτη, από τον γιατρό, από τον νοσηλευτή, από τον διατροφολόγο, από τον κοινωνικό λειτουργό, από τον ψυχολόγο, όλη αυτή η σωστή διαχείριση, ούτως ώστε ο ασθενής να αποκτήσει skills, ικανότητες να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του στο σπίτι αποτελεσματικά, και αυτό να μην έχει αντίκτυπο στις μεταβολικές παραμέτρους, είτε το λέμε διαβήτη, είτε το λέμε υπέρταση, είτε το λέμε λιπίδια. Σωστό. Η ρύθμιση λοιπόν του σαχαρόδη διαβήτη είναι πολύ παραγωγική. Μπορείτε να μας πείτε μερικούς παράγοντες που πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστούν για να πάνε όλα καλά, πέρα από τα καρδιαγγειακά που είπαμε? Βεβαίως. Αυτό επίσης είναι ένας νέος τρόπος προσέγγισης. Αυτό που λέμε πολυπαραγοντική ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου στα άτομα με σαχαρόδη διαβήτη. Μπορεί σε πρώτο επίπεδο, όταν οι τηλεθεματές μας που μας ακούνε, να σκέφτονται ότι η διαβήτης είναι να ρυθμίσουμε το ζάχαρο. Ναι, φυσικά πρέπει να ρυθμίσουμε το ζάχαρο. Πρέπει να ρυθμίσουμε δηλαδή το σάκχαρο αίματος στο σπίτι. Πρέπει να έχουμε καλό σάκχαρο όταν ξυπνάμε και όταν είμαστε φαγωμένοι 2 ώρες μετά το φαγητό, επίσης να είναι στα επιθυμητά επίπεδα. Στους στόχους που έχει ο κάθε ένας ασθενής βάσει του προφίλ του, ασθενοκεντρικά όπως είπαμε. Δεν έχουν όλοι τους ίδιους στόχους. Άλλους στόχους έχει ένας ασθενής 40 χρονών, άλλους στόχους έχει ένας ασθενής 80 ετών, άλλους στόχους έχει μία έγκυος που έχει διαβητική ίση. Οπότε λοιπόν, πέρα όμως από αυτή την γλυκοσοκεντρική θεώρηση, έχουμε περάσει στο άλλο επίπεδο τώρα που θέλουμε πλήρη ρύθμιση όλων των μεταβολικών παραμέτρων. Δηλαδή πάρα πολύ καλή αρτηριακή πίεση, και μεγάλη και μικρή. Θέλουμε ρύθμιση των λιπιδίων του αίματος, της καλής χοληστερίνης, της κακής χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων. Θέλουμε ρύθμιση, αν χρειάζεται, αντιεμοπεταλιακή, ειδικά στους ασθενείς που ήδη έχουν περάσει κάποιο καρδιαγγειακό σύμβαμα, έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Όπως επίσης θέλουμε αύξηση της σωματικής δραστηριότητας με 30 λεπτά περπάτημα για παράδειγμα την ημέρα, σωστή διατροφή, προσέχοντας τους υδατάνθρακες, να μην καταναλώνουμε έτοιμα τυποποιημένα τρόφιμα κτλ. Αύξηση φυτικών ινών, φρούτα, λαχανικά στη διατροφή μας. Το σωστό εμβολιασμό, ειδικός εμβολιασμός για τα άτομα με το σαχαρόιδη διαβήτη, και φυσικά διακοπή καπνίσματος. Σωστά.
Επειδή γίνεται λόγος τα τελευταία χρόνια και για τον προδιαβήτη, δηλαδή αρχίζουν να υπάρχει πρόληψη σε ένα στάδιο πριν εμφανιστεί ο σαχαρώδης διαβήτης, εδώ τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ο προδιαβήτης είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Είναι παγκοσμίως το μεγάλο μας στοίχημα. Μιλάμε, όπως γνωρίζετε, έχουμε πει και άλλες φορές, για ένα τεράστιο επιδημικό κύμα διαβήτη και παχυσαρκίας σε όλο τον πλανήτη. Ο μοχλός ανάσχεσης είναι αυτό, να πιάσουμε τον προδιαβήτη, τουλάχιστον. Ακριβώς. Ένα αυτό. Ήδη δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς παχύσαρκους σε όλο τον πλανήτη και έχουμε και πάρα πολλά άτομα με σαχαρώδη διαβήτη, περίπου 450 εκατομμύρια και βαίνουν όλο ένα αυξανόμενα. Ο στόχος μας λοιπόν τώρα είναι να πάμε ένα σκαλοπάτι πίσω. Να πάμε δηλαδή όσον αφορά την παχυσαρκία σε αυτούς που είναι νορμοβαρείς ή σε αυτούς που είναι σε παιδική ηλικία και να τους εκπαιδεύσουμε κατάλληλα για να μην γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, το πρώτο μας στοίχημα. Και το άλλο μας στοίχημα είναι σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν μια ήπια μικρή διαταραχή στο σάκχαρό τους, σε αυτό που λέμε προδιαβητική κατάσταση, στην οποία μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα σάκχαρο το πρωί νηστικός 100 με 125, αυτή είναι η προδιαβητική κατάσταση, σε αυτούς μπορεί να γίνει κατάλληλη παρέμβαση και το ξέρουμε από πάρα πολλές μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι αλλάζοντας τρόπο ζωής, όταν οικειοποιηθείς ένα πιο υγιεινό πρότυπο διατροφής και βάλεις λίγο φυσική δραστηριότητα στη ζωή σου, τότε μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο να εμφανίσεις διαβήτη έως και 90%. Τεράστια ποσοστά. Ναι. Άρα λοιπόν το πολύ μεγάλο μας στοίχημα είναι να ανασχέσουμε το επιδημικό κύμα από το προηγούμενο στάδιο, από το στάδιο του προδιαβήτη. Σωστά. Και τέλος, κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, αν κάνει όλα αυτά ο ασθενής που πάσχει, υπάρχει υποστροφή στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2? Όταν έχουμε ήδη διάγνωση σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αυτό είναι μια χρόνια πάθηση. Όμως πληθαίνουν οι μελέτες και πληθαίνουν και οι φωνές που λένε ότι μπορεί να υπάρξει και υποστροφή του σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Να σας αναφέρω για παράδειγμα τις μελέτες που έχουν γίνει στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργία βαριατρικής. Mm-hmm. Που όπως είναι το γαστρικό bypass, που όντως τα πρώτα χρόνια φαίνεται ότι να έχουμε μια υποστροφή του σαχαρώδη διαβήτη, δηλαδή ασθενείς με διαβήτη που παίρναν φάρμακα, μετά το χειρουργείο φτάσαν να μην παίρνουν καθόλου φάρμακα. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για υποστροφή. Βέβαια, στο βάθος του χρόνου, μετά από τα 4-5 χρόνια, φαίνεται ότι επανέρχεται το διαβήτης, γιατί ο διαβήτης είναι πολυπαραγωγικό νόσημα, είναι πολυσύνθετο, έχει πολλές παραμέτρους και σίγουρα κρύβει από πίσω του τη διαταραχή στο β' κύτταρο του παγκρέατος, που αυτό πάντα υπάρχει. Άρα μπορεί να έχει αρχικά μια υποστροφή, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να είσαι τουλάχιστον πάρα πολύ σε εγρήγορση για να πετύχει την επιστροφή του διαβήτη. Ή αντιστοίχως άλλες παρεμβάσεις τέτοιες για την υποστροφή είναι με ειδικές δίαιτες, όπως είναι για παράδειγμα και το γονικές δίαιτες, οι δίαιτες χαμηλών υδατανθρακών που είναι πολύ αγαπημένες τα τελευταία χρόνια στους ασθενείς. Και αυτές φαίνεται μπορεί να πετύχεις κάποια υποστροφή, αλλά πάντα μιλάμε για υποστροφή και όχι για ίαση. Ναι, σωστά. Και βέβαια νομίζω ότι ο ευρύτερος στόχος είναι κάποια στιγμή να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη της νόσου που είναι μια παγκόσμια επιδημία. Κύριε Πουστέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το ανάδειξέ του συνεχίζει τα γυρίσματά του στο ξενοδοχείο Athens Cypria, στο Σύνταγμα, και έχει την τέχνη ως θεματική. Μια άξια εκπρόσωπό της, λοιπόν, την κυρία Αντωνία Πρεβενά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ κοντά μας, γνωστή ζωγράφος με διεθνή πορεία. Ξεκινάτε λοιπόν στη Μύκονο το 2011 με εκθέσεις που έχετε κοσμήσει. Ατομική έκθεση στο Πιέρος, στο γνωστό Πιέρος, το οποίο έχει αφήσει με πολύ μεγάλη εποχή τότε που ήταν ανοιχτό. Είχα φτιάξει κάποια ξενοδοχεία εκεί και μου διαθέσανε το χώρο και έκανα, από εκεί ξεκίνησα πιο, να το πω πιο σωστά, άρχισα να μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί η Μύκονος είναι μια πολύ καλή αγορά και έρχεται κόσμος πολύ της τέχνης. Αμέσως μετά σας βρίσκουμε στο Grand Palais στη Γαλλία, τον Νοέμβριο μάλιστα του 2011, και ανάμεσα σε πολλούς ζωγράφους, και συνεχίζει η πορεία σας Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία. Μάλιστα, στη Ρώμη. Ωραία. Βασικά στη Ρώμη πήγα επειδή δεν ξέρανε καλά αγγλικά στην Ισπανία και κάπου, ας πούμε, διαμαρτυρήθηκα και με καλέσανε και στη Ρώμη. Mm-hmm. Συνέχεια οι προσκλήσεις ερχόταν η μία μετά την άλλη πρόσκληση. Έχω ένα δικό μου στυλ ζωγραφικής που συνδυάζω την αναγέννηση με το κόμικ. Αυτό καθορίζει και το στυλ μου σαν ζωγράφος. Δηλαδή όποιος έχει πάρει έργο από μένα, γιατί συνδυάζω πάρα πολλά κομμάτια, δεν κάνω ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Όλα όμως τα έργα μου έχουν αυτό το στυλ και αυτό με καθορίζει πλέον σε ζωγράφο. Αυτή είναι η ταυτότητά μου, με λίγα λόγια. Να δούμε λίγο την τεχνική και τα χρώματα.
Τα χρώματα είναι όλα λάδια. Δεν χρησιμοποιώ κανένα άλλο χρώμα, ούτε ακουαρέλες, τίποτα, γιατί πιστεύω ότι το λάδι είναι δυνατό σαν χρώμα όσον αφορά το φως και στην ποιότητα ζωής του. Ένας πίνακας με λάδι, γι' αυτό έχει και αξία, το μόνο που μπορεί να το καταστρέψει είναι η φωτιά. Αυτό και μόνο μ' αρέσει και το χρησιμοποιώ και το δουλεύω. Επίσης, το φύλλο χρυσού. Το φύλλο του χρυσού, όταν υπάρχει σκοτάδι με λίγο απαλό φως, με ένα κερί, όλο λαμπυρίζει. Το φύλλο χρυσού είναι κάτι που και αυτό το αγαπάω και το χρησιμοποιώ. Άρα λοιπόν, μίξ τεχνική, λάδι με φύλλο χρυσού. Το site σας να πούμε. Το site μου το επιμελείται η εταιρεία marketing που μου έχει φτιάξει και με όλα αυτά τα χρόνια με ακολουθεί στην πορεία μου. Είναι η εταιρεία sataweb.com, με έδρα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Μου έχει φτιάξει το site ένα site πρωτοποριακό, διότι δεν κάνεις τίποτα, δουλεύει όλο από μόνο, ότι είναι όλο animation. Το οποίο και δείχνει το site toniaprevena.com. Ωραία. toniaprevena.com. Δείχνει τις δουλειές μου, δείχνει τα έργα μου, δείχνει τα ταξίδια μου. Όπως επίσης, και να σας προλάβω, μια καινούργια συνεργασία με τον κύριο Μητροβιέννη, όπως και με άλλους σχεδιαστές, θα το δείτε αργότερα στο χώρο αυτό, διότι τα έργα μου, η σειρά The Eggs, τα αυγά, με λίγα λόγια, είναι 10 τα έργα, θα τα τυπώσουμε πάνω σε ύφασμα, σε μετάξι, σε leather, αλλά πλαστικό leather, το τονίζω διότι αγαπώ πάρα πολύ τα ζωάκια. Και θα φτιάξουμε all couture μια συλλογή με αντρικά και γυναική, όπως και accessorize, ειδικά από τα έργα αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και είναι πολύ ωραία η μίξη του fashion έτσι με το art. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα στην Ελλάδα, υπάρχει στο εξωτερικό, σε κάποιους επώνυμους σχεδιαστές, είναι κάτι που μου αρέσει. Και για μένα το ρούχο, επειδή είναι καθαρά προσωπικό, πρέπει κάθε άνθρωπος και κάθε γυναίκα να φοράει κάτι που είναι μοναδικό. Να το φοράει μόνο αυτή. Αυτή την νοοτροπία έχω, αυτό πρεσβεύω και αυτό, με αυτό θέλω να προχωρήσω. Άρα θα τυπώσετε πάνω στο ύφασμα κάποιο έργο. Μάλιστα, σε μετάξι, silk μετάξι και σε πλαστικό leather. Δηλαδή σακάκια, φορέματα, all couture, με πούπουλα, με διαφάνειες, μέχρι και νηφικό θα φτιάξω από το άσπρο μου το αυγό, το πρώτο αυγό που έχω φτιάξει, το άσπρο. Όλα έχουν χρώματα, είναι το πράσινο, το άσπρο, το ροζ. Υπάρχει μία σειρά, μέχρι 10 είναι. Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε περίπου τιμές για αυτά ή δεν είναι προς πώληση? Αυτά τα έργα, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας ζωγράφος ο οποίος, θα πω το μότο μου, ζω για να ζωγραφίζω. Δεν ζωγραφίζω για να ζω. Οπότε τα χρήματα τα θέλω αποκλειστικά για να παίρνω για τα έξοδά μου, τόσο ώστε να βγάζω έργα. Από αυτό και πέρα νομίζω τα λέει όλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τιμή στο έργο για μένα. Να δούμε λίγο λοιπόν τις ιδιωτικές συλλογές τις οποίες έχετε κάνει, αλλά και τις ομαδικές τις οποίες έχετε συμμετάσχει και τα μελλοντικά σχέδια. Έχω συμμετάσχει πάρα πολλές και ομαδικές, όπως είπατε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Υπάρχει έργο μου στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, σε ένα πρίγκιπα, στο Golden Hotel, ένα πολύ ωραίο έργο με άλογα, το οποίο το φτιάχνω δεύτερη φορά. Επειδή πάντα λειτουργώ με το ένστιχτο, είναι μια γκαλερί που συνεργάζομαι. Και μάλιστα πιστεύω να μην το έχει κάνει άλλο ζωγράφος αυτό. Δείχνω τα έργα μου, το πώς από πού ξεκινάνε, από το σχέδιο μέχρι κάποιο στάδιο. Το χρώμα και τα λοιπά, σε όλα τα social media. Στο YouTube που έχω δικό μου κανάλι και τα λοιπά και τα λοιπά. Το τελικό όμως αποτέλεσμα θα το δείχνω από εδώ και στο εξής, για αρκετό διάστημα, τουλάχιστον για ένα χρόνο που συνεργάζομαι με τη Mega Art Gallery, που είναι Κασομούλη 102. Art λοιπόν, fashion show, events, fashion από μόνη της, έτσι. Η τέχνη σε όλο το μεγαλείο. Η τέχνη σε όλο το μεγαλείο. Ωραία. Πιστεύω ότι όλα είναι θέμα φαντασίας, καλής συνεργασίας, θετικής ενέργειας, πάνω απ' όλα. Αυτό. Αντωνία Πρεβενά, εικαστικός. Θα τη βρούμε λοιπόν σύντομα στο Mega Art Gallery στο Νέο Κόσμο, σωστά. Ναι. Με τα πολύ ωραία, έτσι, ιδιαίτερα έργα της. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας ήταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.